Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Πέτρο Κοντογιάννη, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας μεταμόρφωσης εκεί στον Παλαμά της Καρδίτσας. Σας θυμίζω ότι η συγκεκριμένη κοινότητα έχει αποφασίσει με δημοψήφισμα να μετακινηθεί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πού βρισκόμαστε, γιατί είναι ένα δύσκολο εγχείρημα νομίζω, έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ εύκολο να μεταφέρεις μια κοινότητα, σπίτια, υποδομές κλπ. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα όπως το λέτε, όμως έχουμε κάνει ένα δημοψήφισμα, γιατί κάπου τον μπερδεύουμε αυτό, για το αν θέλουμε να πάμε να διαπραγματευτούμε. Είχε γίνει το χειμώνα μετά την πλημμύρα. Μάλιστα. Είμαστε στο σημείο που ήρθαν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, μας ενημέρωσαν για το σχέδιο, πώς ακριβώς θα είναι, την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι. Και θα κάνουμε ξανά ένα άτυπο δημοψήφισμα μέχρι 20 το μήνα 25, mm-hmm. για το οριστικό ναι ή όχι. Εντάξει, από ό,τι βλέπω τον κόσμο είναι υπέρ, και το ποσοστό θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, θα αγγίζουμε το 90-95%. Ναι. Οπότε είναι ναι από εμάς, από το χωριό, καθώς ήρθε και ο Πρωθυπουργός στο χωριό μας και μας είπε ότι είναι μαζί μας σε όποια απόφαση και να πάρουμε. Είπαμε ξανά για το σχέδιο ακόμη μια φορά που ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός. Η απόφαση είναι δική μας ξεκάθαρα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, πώς είναι οι κάτοικοι της κοινότητας? Τι εννοείται? Πώς είναι οι κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας, πώς είναι αριθμητικά? Μόνιμοι κάτοικοι πριν την πλημμύρα ήταν στα 240 άτομα. Μάλιστα. 120 κατοικίες περίπου. Άρα 120 κατοικίες πρέπει να βρεθεί χώρος, γιατί νομίζω ότι έχει βρεθεί χώρος που είναι πιο ψηλά, για να μην υπάρχει κίνδυνος. Να υπάρχουν οικόπεδα, δηλαδή να δημιουργηθούν οικόπεδα, υποδομές, δρόμοι, για να υπάρχουν και σπίτια μετά, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο οι 120 μόνιμες οικογένειες που ζούσαν στο χωριό, είναι και άνθρωποι που είχαν τα σπίτια τους και ερχόταν εδώ κάθε Σαββατοκύριακο. Σωστό, ή κάθε καλοκαίρι ενδεχομένως. Έτσι ακριβώς, που αναγκάστηκαν λόγω δουλειάς να μην είναι στο χωριό, και αυτοί οι κάτοικοι θα είναι μαζί μας. Όλα τα σπίτια θα μετακινηθούν αυτοί που θέλουν. Ναι. Είναι ένα εγχείρημα, όπως το λέτε, θα βγει στα 190 οικόπεδα. Ναι. Και υπολογίζεται στις 170 κατοικίες περίπου. Mm-hmm. Αυτό όμως θέλει και βάθος χρόνου, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει μια προγραμματισμό, πόσο, πενταετίας, λέω εγώ. Έτσι ακριβώς. Τα σχέδια έχουν βγει. Μας έχουν πει για 3 χρόνια, ότι μέσα σε 3 χρόνια θα ολοκληρωθούν. Mm-hmm. Τα σπίτια που έχετε κάτω, στο σημερινό οικισμό, θα παραμείνουν στην κατοχή των ιδιοκτητών τους? Ήταν κάτι που ζητήσαμε εξ αρχής και ήταν κάτι που δεν διαπραγματευόμασταν, και ο Πρωθυπουργός είπε δεν υπάρχει λόγος να γίνει απολυτρίωση σε αυτό το χωριό, θα τα κρατήσετε σαν αγρικίες, να τα έχετε για να είστε δίπλα στις δουλειές. Οπότε τα σπίτια μας εδώ παραμένουν, θα παραμένουν. Έτσι στην ιδιοκτησία μας, όπως με όλα τα δικαιώματα που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει στο χωριό ή όχι, κύριε Πρόεδρε? Θέλω να πω, δηλαδή μετά από ένα χρόνο. Ξέρω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε κάποια σπίτια. Μαθαίνω και από κατοίκους εκεί της περιοχής. Και πού μένουν οι άνθρωποι? Έχουν νοικιάσει σπίτια, έχουν πάει σε φιλικά, τι γίνεται? Έχουν επιστρέψει γύρω στις 30 κατοικίες. Κάποιοι που δεν μπορούσαν να ζήσουν στο ενίκιο. Ναι. Κάποιοι άνθρωποι που έπρεπε να είναι εδώ λόγω, επειδή έχουν τα χωράφια τους, τις δουλειές τους εδώ. Σίγουρα κάποιοι από αυτούς δεν τα φτιάξαν τελείως τα σπίτια. Ίσα-ίσα για να μένουν εδώ, για να είναι δίπλα στις εργασίες τους. Κάποιοι συνεχίζουν να μένουν στο ενίκιο, και το ενίκιο θα είναι μέχρι να γίνουν τα καινούργια τα σπίτια. Μάλιστα. Μέχρι να πάμε στα καινούργια τα σπίτια να κάνουμε τη μετεγκατάσταση. Τα σπίτια τα καινούργια θα είναι όμοια, θα είναι, ξέρω εγώ, 100 τετραγωνικά. Τι? Έτσι ακριβώς. Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος είχε 95 τετραγωνικά, θα πάρει 100. Μάλιστα. Είναι έτσι. Και τα οικόπεδα συγκεκριμένα, ξέρω εγώ πόσο είναι, 250? 450 τετραγωνικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι μια περιοχή η οποία δεν κινδυνεύει από, η καινούργια θέλω να πω, δεν κινδυνεύει από πλημμύρες. Κοιτάξτε να δείτε, το νερό πέρασε και από εκεί, αλλά πέρασε πολύ χαμηλά, στο μισό μέτρο. Φανταστείτε, η υψομετρική διαφορά με το χωριό μας είναι πάνω από 5 μέτρα, εκείνο το σημείο. Okay. Είναι 6 χιλιόμετρα το χωριό μας και είναι η υψομετρική διαφορά πάνω από 5 μέτρα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πολύ διασφαλίζει τον αν ξανακινδυνεύσουμε νερό. Ναι, αν γίνει ένα μελλοντικό αντίστοιχο φαινόμενο, να μην υπάρχουν προβλήματα. Τουλάχιστον να μην υπάρξει κίνδυνο ανθρώπινη ζωή. Σωστό. Και ξαναλέω, για να κλείσουμε, βάθος πενταετία. Σωστά. Τριετία. Είπανε μέσα σε 3 χρόνια, ίσως να πάρει και ένα χρόνο παραπάνω. Τώρα εγώ δεν μπορώ να τα υπολογίσω. Μας λένε για 3 χρόνια ότι κάνουν προσπάθειες να είναι μέσα σε 3 χρόνια έτοιμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Πέτρος Κοντογιάννης, ο πρόεδρος της κοινότητας μεταμόρφωσης στον Παλαμά της Καρδίτσας.